The ancient theater was highlighted by the holistic design of Nella Gollander's pedestrian improvements. The pavement design of the landscape sculptor presents the ground plan of ancient buildings existing on the underground of the city of Larissa, originating from the Neolithic area through the classical period and the Byzantine periods, creating the presence of different civilizations. Από την άλλη μεριά, στο Μουσείο Κατσίγρα Πινακοθήκη Λάρισσας έχουν αρχίσει από το 2017 εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην άρση του αδιάφορου στις σύγχρονες μεγαλοπόλεις και την επανίδρυση της σχέσης της πόλης της Λάρισσας με το φυσικό και ιστορικό της τοπίο. Εκτός από τους ορεινούς κώδικες νερών, η γλυπτική σύνθεση συμβολίζει μια νεοκλασική πόλη που τη διατρέχει ο ποταμός της, αλλά βρίσκεται σε μια ασταθή ισορροπία αναφορά στις συχνούς σεισμούς της περιοχής. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν τίτλο «Ο πολιτισμός των τοπίων», «Τα παιχνιδίσματα των νερών στα θεσσαλικά τοπία», στα οποία συμμετέχουν παιδιά από τα νήπια, από την προσχολική ηλικία μέχρι τη βαθμίδα του λυκείου. Το συνέστημα, η συγκίνηση, η σοβαρότητα και η οικολογική υπευθυνότητα με την οποία οι μαθητές διαφόρων ηλικιών προσεγγίζουν το φυσικό και ιστορικό τοπίο όπου βρίσκεται η πόλη της Λάρισσας είναι πολύ συγκινητική. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο θερμοτισμός και η εμβάθυνση στις ποιότητες του θεσσαλικού τοπίου και του μυθικού ποταμού από τα νηπιαγωγεία της Λάρισσας είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Ο μύθος του ποινίου. Το βίντεο που θα ακολουθήσει είναι από το τρίτο δημόσιο νηπιαγωγείο της πόλης της Λάρισσας, όπου γίνεται μια προσπάθεια στα νηπιαγωγεία να συνειδητοποιήσουν το τοπίο της πόλης. Μια φορά και έναν καιρό, οι θεοί του Ολύμπου ζήλεψαν το θεό Απόλλωνα και τα βουνά του την πίνα. Στη βίλα Απόλλωνα είχε εμπιστευτεί τους αγαπημένους του μουσούς και νύφους. Οι νύμφες ζούσαν στη φύση, στα δέντρα, στα βουνά, στις πηγές και στους ποταμούς. Ο Θεός Απόλλωνας πάντρεψε την Πίνδο με ένα όμορφο και γενναίο παλικάρι, το Λίγκο. Το ζευγάρι ίσως αγαπημένο και ευτυχισμένο. Από την ένωσή τους άρχισαν να ξεπροβάλλουν κατά πράσινες σκυλάδες στη Θεσσαλία. Αυτό έκανε τους άλλους θεούς να θυμώσουν ακόμα περισσότερο. Οι θεοί ζήτησαν να χωρίσει η Πίνδος και ο Λίγκος. Τα δύο βουνά δεν ήθελανε με τίποτα να χωρίζουν. Ανακαλούσαν και έκλαιγαν για να τους αφήσουν ενωμένους. Οι θεοί όμως ανάγκασαν το ζευγάρι να χωρίσουν. Από τα δάκρυά τους σχηματίστηκε ο ποταμός Ποινιός. Ο Ποινιός πηγάζει από το σημείο του χωρισμού των δύο βουνών, της Πίνδου και του Λίγκου, ή αλλιώς Χάσχη. Διασχίζει τη Θεσσαλία και χύνεται στο Αιγαίο. Οι κόρες του Ποινιού ήταν η Τρίκη, η Λάρισα, η Στύρφη και η Δάφνη. Η νύφη Λάρισα έπαιζε με την μπάλα της κοντά στο ποτάμι. Μπάλα της κύλησε και έπεσε μέσα στο ποτάμι. Η Λάρισα έπεσε για να την πιάσει και πνίγει. Από τότε πήρε το όνομά της η Λάρισα η πόλη μας. Ο γλυπτός ποταμός είναι έργο της κυρίας Γκόλαντα. Η κυρία Γκόλαντα ήρθε στο σχολείο μας. Είχαμε πολλά να τη ρωτήσουμε. Μάθαμε πως την πλατεία του Χιδρομίου το έργο της συμβολίζει το ποινιό. Πως ξεκινάει από τα βουνά.
και στην κεντρική πλατεία σοβολίζει τον ποινιό που διασκίζει τη θεσσαλική παιδιάδα. Χαρίσαμε στην κυρία Γκόλαντα τα δικά μας έργα. Ανυπομονούμε να επισκεφτούμε το γλυπτό ποταμό.